Η Μάρθα Βούρτσι γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1937 στα Σεπόλια και κατάγεται από οικογένεια καλλιτεχνική. Ο πατέρας της ήταν ένας από τους ιδρυτές της λυρικής σκηνής και μεγάλος μαέστρος, ενώ η μητέρα της ήταν ζωγράφος. Επόμενο ήταν να βαδίσει στα καλλιτεχνικά μονοπάτια, έτσι από πολύ νωρίς ανακάλυψε την αγάπη της για την υποκριτική και ήδη στα 16 της ήξερε με τι ήθελε να ασχοληθεί. Τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική. Πριν ακόμα τελειώσει τη δραματική σχολή του Κάρολου Κουν έπαιξε τον πρώτη ρόλο στο θέατρο στην παράσταση Πλούτο του Αριστοφάνη. Η πρώτη παράσταση, όμως, μέσα από την οποία τη γνώρισε το ευρύ κοινό ήταν στο έργο Γκολντόνι με το Ελεύθερο Θέατρο το 1958. Η επιτυχία της χτυπά την πόρτα. Στη δεκαετία του 60 έπαιξε σε πλήθος κινηματογραφικών ταινιών, έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τους δραματικούς της ρόλου σε σημείο που το κοινό την ταύτισε με αυτούς. Ωστόσο η ίδια δεν δυσαρεστήθηκε με την εξέλιξη αυτή αφού οι κριτικές που έχει λάβει στη ζωή της ήταν τόσο πολλές που η ίδια γνώριζε τις ικανότητές της. Κάποιες από τις κινηματογραφικές ταινίες που την είδαμε και συνεχίζουμε να τη βλέπουμε είναι «Ο Μαγκούφης» 1959, «Τα κίτρινα γάντια» 1960, «Ο σκληρός άντρας» 1961, «Ορφανή σε ξένα χέρια» 1962, «Ο άντρας της γυναίκας μου» 1962, «Αστεφάνωτη» 1964, «Ο παράς και ο φουκαράς» 1964, «Απόκληρη της κοινωνίας» 1965, «Περιφρόνα με, γλυκιά μου» 1965, «Τα ξένα χέρια είναι πικρά» 1968, «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα» 1969, «Μάρθα, η γυναίκα του πόνου» 1970. Όσον αφορά το θέατρο, η Μάρθα Βούρτσι έπαιξε σε θεατρικά έργα, όπως είναι, «Σταυροφορίες» 1979, «Όποιος γελάσει τελευταίος» 1980, «Ο άντρας είναι άντρας» 1988, «Η μελωδία της ευτυχίας» 1994 έως 1996, «Ο βιολιστής στη στέγη» 1997, «Γέρμα» 2000. Εκτός θεάτρου και κινηματογράφου, η αγαπημένη ηθοποιός έπαιξε και σε σειρές στην τηλεόραση με μεγάλη επιτυχία και μάλιστα και κωμικούς ρόλους, όπως είναι, «Οδός σαν Θεών» 1988, «Η Ελίζα και οι άλλοι» 1992-1993, και «Οι τέσσερις ήταν υπέροχες» 1993-1994, «Ταύρος με το Ξώτη» 1994-1995, «Επτά θανάσιμες πεθερές» 2004, «Ένας μήνας και κάτι» 2007-2008, «Η Πολυκατοικία» 2008 έως 2011. Στο θέατρο η πορεία της αγαπημένης ηθοποιού, Μάρθας Βούρτσι, ήταν ανωδική και επιτυχής αφού κατάφερε να παίξει πολλά και διαφορετικά είδη, κωμωδία, αρχαία τραγωδία, musical. Κάποιοι από τους ρόλους που έπαιξε και ξεχώρισε στο θέατρο ήταν «Οι Τροάδες του Ευρυπίδη», «Ηλέκτρα του Σοφοκλή», «Βάκχες του Ευρυπίδη». Εκτός από τις ταινίες της Φίνος Φιλμ που έπαιξε το 1966, ίδρυσε δική της εταιρεία παραγωγής τη Μάρθα Φιλμ μαζί με τον σύζυγο της. Κάτι για το οποίο δεν τη θυμάται ο πολλής κόσμος, αφού το ταλέντο της στην ηθοποιία ήταν αυτό για το οποίο ξεχώρισε, ήταν η φωνή της. Στον κινηματογράφο ερμήνευσε τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα, του Μίμη Πλέσα, του Βασίλη Τσιτσάνη με μεγάλη επιτυχία διότι είχε εξαιρετική φωνή. Προσωπική ζωή. Η Μάρθα Βούρτσι έκανε 2 γάμους στη ζωή της. Ο πρώτος ήταν με τον ηθοποιό, Κώστα Πίτσιο και ο δεύτερος με τον στιχουργό, Ξενοφόντα Φιλέρη με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη μέχρι το τέλος της ζωής του, το 2014. Σήμερα η δημοφιλής ηθοποιός έχει αποφασίσει συνειδητά να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Ακούει μουσική, βλέπει ταινίες και διαβάζει βιβλία μόνη μακριά από τον χώρο του θεάματος με αυτούς που επιλέγει η ίδια. Σας ευχαριστώ για την προβολή. Γεια σας.